Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα παράνομα φυτοφάρμακα τα οποία πλήττουν τον πρωτογενή τομέα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το καθιερωμένο βίντεο και επανερχόμαστε. Παράνομα και πλαστά φυτοφάρμακα ικανά να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία κινητοποιούν τις αρμόδιες αρχές και στην Κρήτη και προκαλούν παράλληλα προβληματισμό σε επαγγελματίες και παραγωγούς. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το διάστημα Απριλίου-Μαΐου σε 27 χώρες κατασχέθηκαν περίπου 360 τόνοι απαγορευμένων δραστικών ουσιών. Το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί απαιτεί προσοχή και εγρήγορση με φορείς να καταγγέλουν ότι και στην Κρήτη εντοπίζονται περιπτώσεις διακίνησης παράνομων φυτοφαρμάκων. Η εκπομπή Direct ανοίγει το φάκελο των φυτοφαρμάκων χωρίς άδεια ικανά να τορπιλήσουν την αγορά της Κρήτης και της Ελλάδας γενικότερα. Με τι τρόπο μπορούν να θωρακιστούν καταναλωτές και παραγωγοί? Στο πλατό της εκπομπής ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου Μύρων Χιλετζάκης και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τυμπακίου, Μανώλης Ορφανουδάκης. Κύριε Χιλετζάκη, κύριε Ορφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ στην εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Αναμένετε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά το σύνολο του αγροτικού κόσμου, του αγροτικού κλάδου, τον πρωτογενή τομέα και δεν είναι άλλο από τα παράνομα, από τα πλαστά φυτοφάρμακα, τα οποία βέβαια δεν έχουν και την απαιτούμενη, την απαραίτητη άδεια. Κύριε Χιλετζάκη, απαγορευμένες δραστικές ουσίες αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά τη χώρα μας, αφορά την Κρήτη. Το μεγάλο πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια το είχε η Βόρεια Ελλάδα. Η Βόρεια Ελλάδα γιατί ήταν ο συνετήριος κρίκος με τους γείτονές μας από τη Βουλγαρία αλλά και με τους Τούρκους που είναι οι δύο χώρες που σηκώνουν τη σημαία των παράνομων φυτοφαρμάκων σήμερα στα Βαλκάνια. Τα παράνομα φυτοφάρμακα έχουν εισχωρήσει στην Ελλάδα τώρα και πάρα πολλά χρόνια και έχουν εισχωρήσει γιατί είναι... βρίσκει διέξοδο μέσα από το παράνομο φυτοφάρμακο παραγωγής για να ρίξει το κόστος παραγωγής. Τα βρίσκει στο 1 τέταρτο με το 1 πέμπτο της τιμής από ό,τι υπάρχουν στην αγορά. Εμείς πραγματικά η παραγωγή που δουλεύουμε με ειχνηλασιμότητα προϊόντων τώρα και 20 χρόνια, και είναι πιστοποιημένα τα κτήματά μας, πιστοποιημένη εμείς η παραγωγή, κοιτάμε τις δραστικές στο φυτοφαρμάκο και δουλεύουμε πάντα με πιστοποιημένες εταιρείες. Χτυπάμε το κουδουνάκι του κινδύνου αυτό γιατί ξέρουμε ότι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα η παραγωγή μας και κάποια στιγμή θα μπουν στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τα παράνομα σκευάσματα αυτά που δεν γνωρίζουμε πραγματικά οι δραστικές τους, τι δραστικές είναι, τι υπολοιπαντικότητα θα αφήσουν και πόσα φορτία θα χαθούν και τι αγορές θα χάσουμε αν αυτά φτάσουν στα ράφια του εξωτερικού. Εμείς σαν επιτραπέζιο σταφύλι, αλλά και τα κυπευτικά συνάμα, έχουμε τις ίδιες αγορές, παραδοσιακά τώρα και χρόνια, πουλάμε στα ίδια ράφια, συνεργαζόμαστε με τους ίδιους εξαγωγείς και έχουμε τις ίδιες αγορές. Και καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός ο δικός μας, αλλά και των κυπευτικών, είναι ακριβώς ο ίδιος. Μάλιστα. Μην μπει σε διαδικασία ο παραγωγός που ασχολείται με την εξαγωγή, και όχι μόνο με την εξαγωγή, αλλά και με την εσωτερική αγορά, αλλά με την εξαγωγή ένα περισσότερο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι μεγάλοι ελέγχοι από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό. Δηλαδή, ναι, το σούπερ μάρκετ ελέγχει το φορτίο πριν το παραλάβει, με δείγμα από εδώ. Ελέγχει η πιστοποίηση που του στέλνει ο εξαγωγέας, αν συμπίπτει με την πιστοποίηση, δηλαδή με την ειχνηλασιμότητα των φαρμάκων που αυτό ειχνηλατεί με τα δικά του εργαστήρια, πριν μπει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Καταλαβαίνετε πόσο καταστροφικό θα ήταν εάν τέτοια συσκευάσματα βρεθούν σε προϊόντα... Στο πλαίσιο των ελεγκτικών μηχανισμών, ναι, και των σχετικών ελέγχων. Κύριε Ορφανουδάκη, κατά διάρκεια του διμήνου Απρίλης-Μάης 2018, σε ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατασχέθηκαν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 360 τόνοι παράνομων φυτοφαρμάκων. Σας προβληματίζει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα? Καλησπέρα και από μένα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Και δεν μπορεί να μην αφορά και το νησί της Κρήτης, βέβαια. Τα φυτοφάρμακα, εγώ θα ήθελα να τα βάλω σε μια άλλη διάσταση, είναι ένα εργαλείο για τον παραγωγό, αρκεί, όπως και τα φάρμακα για τον άνθρωπο, όπως και τα φάρμακα για τα ζώα. Αρκεί να γίνεται σωστή διαχείριση
Και θεωρώ ότι εμείς αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, ως παραγωγή, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα όσον αφορά τις πολυματικότητες. Αυτό είχε προκύψει και από ένα συνέδριο που πραγματοποιήθηκε διήμερο, μάλιστα, στο Τυμπάκι, από μια σειρά επιστημόνων, οι οποίοι ήρθαν στο Τυμπάκι, κάναν μια παρουσίαση εκεί. Και στα αποτελέσματα του συνεδρίου αυτού φαίνεται ότι η κρητική παραγωγή είναι εκπαιδευμένοι, έχουν πάρει πτυχία για να κάνουν χρήση των φυτοφαρμάκων. Υπάρχει η χνηλασιμότητα των προϊόντων μας που τα περισσότερα φεύγουν σε αγορές του εξωτερικού. Οπότε οι καταναλωτές και οι Έλληνες αλλά και του εξωτερικού θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς, διότι υπάρχει η συνταγογράφηση στο φάρμακο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε χρήση μια ουσία η οποία δεν επιτρέπεται σε ένα συγκεκριμένο αγροτικό προϊόν. Αμέσως δεν μπορώ να το προμηθευτώ εγώ. Φαίνεται online στο Υπουργείο. Οπότε αμέσως, εάν αυτό το φάρμακο θα το αγοράσω, αμέσως φαίνεται στις ελεγκτικές αρχές. Θεωρούμε ότι τα παράνομα φάρμακα έρχονται κυρίως από τις βαλκανικές χώρες που μας γειτνιάζουν και από εκεί αυτές οι περιοχές κυρίως έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Από βαλκανικές χώρες, είπε ο κύριος Ορφανοδάκης, κύριε Χιλετζά, και εγώ θα προσθέσω και την Τουρκία. Την Τουρκία, ναι. Η Τουρκία είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας παράνομων φυτοφαρμάκων. Έχουμε κάνει πάρα πολλές ημερίδες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τη δικιά του μεριά έχει πάρει κάποια μέτρα, κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας είναι να πιστοποιηθούν οι παραγωγοί, να πάρουν δηλαδή, να περάσουν κάποια σεμινάρια και να δώσουν κάποιες εξετάσεις. Αν αυτά τα σεμινάρια και τις εξετάσεις δεν τις έχεις περάσει και να πάρεις τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, δεν έχεις το δικαίωμα από κανένα κατάστημα γεωργικών εφοδίων να μπορείς να αγοράσεις γεωργικά εφόδια. Δεύτερον, τα γεωργικά εφόδια όλα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, να συνταγογραφούν, όπως είπε και ο συνάδελφος από τον Τυμπάκι, να συνταγογραφούνται για να μπορεί να γίνει η χνηλασιμότητα του προϊόντος και να υπάρχει μια σωστή λειτουργία. Μην ξεχνάμε όμως ότι πριν από 6 μήνες στην πρωτεύουσα της Θεσσαλονίκης, από τις οικονομικές αρχές και από τις διοκτικές αρχές του τόπου, πιάστηκε μια αποθήκη που εκεί μέσα υπήρχαν χιλιάδες ποσότητες φυτοφαρμάκων, που αυτά προερχόνταν και από την Τουρκία και από τη Βουλγαρία. Αυτές οι ποσότητες προβληματίσανε πάρα πολύ τις ελληνικές αρχές, γιατί είχαν παραποιηθεί οι ετικέτες των φυτοφαρμάκων. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε μία γνωστή εταιρεία φυτοφαρμάκων που το φάρμακό της φτάνει στον παραγωγό 45 ευρώ το λίτρο. Το αντίστοιχο φάρμακο στη Βουλγαρία κάνει 15 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνετε ότι είναι το 1 τέταρτο της τιμής. 11 ευρώ το λίτρο. Η Βουλγαρία όμως, επειδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλάζει την ετικέτα και βάζει ότι το φάρμακο αυτό έχει γίνει εισαγωγή στη χώρα, αλλά έχει συσκευαστεί στη Βουλγαρία κτλ. Και έρχεται σαν ευρωπαϊκό φάρμακο. Μία από τις προτάσεις της δικής μας ήταν ότι οι μεγάλοι παίχτες στις φαρμακοβιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη είναι 4-5 εταιρείες, τις ξέρουμε πολύ καλά, και αυτές οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν ένα ενιαίο κατάλογο, ένα εμπορικό ενιαίο κατάλογο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Ή αυτό λέγεται Βουλγαρία, είτε αυτό λέγεται Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε τις διαρροές αυτού του είδους, γιατί, σας ξαναλέω, έρχονται φάρμακα νόμιμα από τη Βουλγαρία, περνάνε από τα σύνορα του προμαχώνα κανονικά, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί αναγράφεται ότι είναι ευρωπαϊκό προϊόν. Μάλιστα. Και μπορεί να μπει και στο ράφι του μαγαζιού που πουλάει τα γεωργικά εφόδια. Κύριε Ορφανοδάκη, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε 2 κατηγορίες παράνομων φυτοφαρμάκων. Είναι τα φυτοφάρμακα τα οποία εμπεριέχουν μια δραστική ουσία η οποία είναι παράνομη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχουμε να κάνουμε και με τα φυτοφάρμακα τα οποία περιέχουν μια δραστική ουσία η οποία είναι νόμιμη, ωστόσο είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό μετά από σχετική επεξεργασία. Σωστά. Σωστά. Εγώ να συμφωνήσω με τον Μύρωνα ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για κάποιον να χρησιμοποιήσει ένα φάρμακο είναι το οικονομικό. Από εκεί πέρα όμως είναι απαγορευτικό για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, εξάγουν τα προϊόντα τους είτε σε αγορές του εξωτερικού, αλλά ακόμα και σε αγορές του εσωτερικού, σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίοι έλεγχοι εκεί είναι πολύ αυστηροί. Εμείς καλούμαστε να καλλιεργούμε και να χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και παγκόσμια πρότυπα, όπως είναι το Global Cup. Οπότε εκεί πρέπει να κάνεις χρήση συγκεκριμένων ουσιών, οι οποίες επιτρέπονται για κάθε είδος
προϊόντος, δηλαδή μια ουσία μπορεί να επιτρέπεται, ξέρω εγώ, παράδειγμα στην ντομάτα και να μην επιτρέπεται στο αγγούρι. Και μέσα σε συγκεκριμένες μέρες πρέπει να γίνεται και η συγκομιδή. Οπότε ένας αγρότης, ο οποίος προμηθεύει είτε μια αλυσίδα, είτε ανήκει σε μια ομάδα παραγωγών και προμηθεύει αλυσίδα σούπερ μάρκετ ή αγορές του εξωτερικού, δεν διανοείται να χρησιμοποιήσει ένα φυτοφάρμακο το οποίο δεν επιτρέπεται η χρήση του στο συγκεκριμένο προϊόν. Αμέσως ανιχνευτεί και αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ξαναδώσει τα προϊόντα του. Ένας παραγωγός ο οποίος χρησιμοποιεί ένα παράνομο, ένα πλαστό, ένα χωρίς άδεια φυτοφάρμακο, το γνωρίζει, πέφτει θύμα επιτίδιων? Πολλές φορές είναι και οι περιπτώσεις αυτές που ο παραγωγός έχει λανθασμένη πληροφόρηση από αυτόν που αγοράζει το φάρμακο για τις συνέπειες που θα έχει ή αν θα έχει την άδεια, έχει πάρει την άδεια η εταιρεία για να γίνεται η χρήση αυτού του προϊόντος σε συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ωστόσο το γνωρίζει, κλείνει τα μάτια και τα αυτιά και το χρησιμοποιεί. Εγώ δεν θα φαντάζομαι σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Θα είναι ελάχιστοι αυτοί, θα τους χαρακτηρίσουμε ασυνείδητους, οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ένας, κύριε Χιλετζάκη, ένας παραγωγός να μην προμηθεύεται, φαντάζομαι, τα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα από πλανούδιους μικροπολιτές. Είναι πολλά τα παραδείγματα, ορισμένοι που κυκλοφορούν. Κανένας επιχειρηματίας και κανένας γεωπόνος δεν θέλει να θυσιάσει την άδειά του, που με κόπο και με ίδρο την πήρε τόσα χρόνια στο Πανεπιστήμιο, ναι. Γιατί για να έχεις κατάστημα γεωργικών εφοδίων πρέπει να έχεις και άδεια γεωπόνου. Δεν θυσιάζει ούτε την άδειά του, ούτε το κατάστημά του, ούτε τη φήμη, ούτε την πελατεία του για να βάλει μέσα στο ράφι του τέτοιου είδους σκευάσματα. Υπάρχουν ελέγχοι και από το Υπουργείο που πάνε και παίρνουν σκευάσματα από τα καταστήματα και γίνεται η χνηλασιμότητα. Στο Μπενάκιο βγάζει ακριβώς όλη την χνηλασιμότητα το Πανεπιστήμιο στην Αθήνα μαζί με το Δημόκριτο που κάνουν την έρευνα. Και δεν είναι τέτοιο. Οι πλανόβιοι τώρα και κάποιοι, η τελευταία μόδα είναι το πρόβλημα, κύριε Παναγιωτόπουλε, που έχει να κάνει με το ίντερνετ. Στο ίντερνετ υπάρχουν αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ που πουλάνε φυτοφάρμακα, που πουλάνε λιπάσματα. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί γίνεται. Είναι μια ανεξέλεγκτη αγορά. Είναι μια ανεξέλεγκτη αγορά. Μπορώ να σου στείλω με αντικαταβολή αυτό. Βέβαια. Είμαι από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μπαίνει στο ταχυδρομείο και σου έρχεται στην πόρτα, ναι, του σπιτιού. Θεωρώ ότι όμως ο επαγγελματίας που έχει το κατάστημά του δεν διακινδυνεύει να βάλει τέτοιου είδους φάρμακα. Η κριτική να είναι ήσυχη. Η κριτική είναι ήσυχη. Και αν υπάρχουν περιπτώσεις στην Κρήτη παράνομων φυτοφαρμάκων, είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν υπάρχει ούτε ένα φορτίο, είτε αυτό λέγεται κυπευτικά, είτε λέγεται επιτραπέζια σταφύλια που γίνονται εξαγωγή, να έχει επιστραφεί στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη, μάλλον στην Κρήτη, δεν θέλω από τη λέξη χώρα, συγγνώμη, να έχει επιστραφεί από υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Μάλιστα. Ούτε ένα φορτίο. Και παίρνω και την ευθύνη του λόγου. Είχαμε συγκεκριμένα, μας είχαν καλέσει στο Μόναχο σε μια εταιρεία που είναι logistic και έχει 14.000 σούπερ μάρκετ, διαχειρίζεται στην αγορά της Γερμανίας. Μας καλούνε να μας πούνε τι προβλήματα διαπιστώνουν και στα κυπευτικά αλλά και στα φρούτα και αρχίζουν και μας κάνουν μια παρουσίαση. Στην παρουσίαση μας φέρνουν κάποιες σαπημένες ρόγες από σταφύλι. Ναι. Και μας λένε ότι μία σαπημένη ρόγα μεταδίδει τη σάπιση στην επόμενη και μπορεί να χαλάσει το κυβότιο, το φορτίο κτλ. Είναι κακή εικόνα στον παραγωγό. Αλλά το ενθαρρυντικό μας λένε είναι ότι μέσα στις ρόγες τις σαπημένες, όταν τις ελέγξαμε εμείς εργαστηριακά σαν εταιρεία, είναι ότι βρήκαμε ευδημίδα. Δηλαδή βρήκαμε ζωντανό το σκουλίκι. Σημαίνει ότι τηρείται τις προδιαγραφές υπολοιματικότητας. Συμπερασματικά προέκυψε αυτό. Συμπερασματικά. Δηλαδή ήταν ευχαριστημένοι πάρα πολύ με τα φυτοφάρμακα και την υπολοιματικότητά μας. Και με την ποιότητα μας είχαν βρει αυτό το ψεγάδι. Δεν είχε καταπολεμηθεί ούτε η εβδομήδα. Α, μπράβο. Κύριε Ορφανουδάκη, 2015, για να είμαι ακριβής, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Περιφερειακού Ελέγχου Ηρακλείου, θα σας αναφέρω ένα ποσοστό αποτέλεσμα ελέγχου. Εντοπίστηκαν παραβάσεις σε ποσοστό 10% στο μέτωπο των παράνομων φυτοφαρμάκων το 2015. Το γνωρίζετε, φαντάζομαι, αυτό το στοιχείο. Θεωρούμε ότι. Δεν είναι υψηλό. Ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη κατέχει το χαμηλότερο ποσοστό στη χρήση των παράνομων φυτοφαρμάκων. Και γι' αυτό, γιατί κυρίως τα περισσότερα προϊόντα είναι στις αγορές του εξωτερικού.
πρώτος αυτός ο λόγος και δεύτερον ότι η παραγωγή είναι οργανωμένη σε συνεταιρισμούς και σε ομάδες παραγωγών, διακινούν τα προϊόντα τους δηλαδή νόμιμα με παραστατικά. Υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε παραγωγό και δεν μπορείς να αμαυρώσεις το όνομά σου και να έχεις τις συνέπειες από τον νόμο χρησιμοποιώντας ουσίες παράνομες. Και λέγοντας παράνομες δεν είναι μόνο ότι είναι επικίνδυνη, απλά δεν έχει πάρει και την άδεια για να χρησιμοποιηθεί για το σκεύασμα αυτό για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Δηλαδή ένα φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ντομάτα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ελιά. Δεν έχει πάρει την άδεια. Δεν έχουν γίνει δηλαδή έρευνες και μελέτες να αποδεικνύουν ότι είναι ασφαλέστατο να χρησιμοποιηθεί σε μια διαφορετική καλλιέργεια. Οπότε εγώ και από τη θέση του Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου την Πακίου θέλω να καθησυχάσω τους καταναλωτές όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, είτε είναι κυπευτικά, είτε είναι κρασιά, σταφύλια και λάδι, ότι η κριτική παραγωγή είναι ευσυνείδητη, κάνουν χρήση, ορθή χρήση των φυτοφαρμάκων και γι' αυτό και τα προϊόντα μας φεύγουν πολύ περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού και σε οργανωμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Που οι έλεγχοι εκεί γίνονται με πολύ πιο αυστηρό τρόπο από αυτά που βάζει το κράτος. Κύριε Χιλετζάκη, το γνωρίζατε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των ελέγχων 2015, 10%. Το γνωρίζατε. Το γνωρίζαμε το αποτέλεσμα. Ερώτηση. Από το 2015 μέχρι και σήμερα, εγώ νέα στοιχεία, νέα αποτελέσματα δεν έχω δει. Ναι. Το αποτέλεσμα αυτό όμως δεν μιλούσε για παράνομα φυτοφάρμακα. Μιλούσε για υψηλούς δείχτες δραστικών ουσιών. Πού θέλω να καταλήξω. Υψηλοί δείχτες δραστικών ουσιών ή χαμηλός δείχτης δραστικών ουσιών είναι η δεύτερη κατηγορία των παράνομων φυτοφαρμάκων που είπαμε πριν από 5 λεπτά. Απλώς τι γίνεται. Κάποιες χώρες, κάποιες σκανδιναβικές χώρες, επιτρέπουν 5 δραστικές να έχουμε στα αγροτικά μας προϊόντα. Ναι. Η αγορά της Αγγλίας, παράδειγμα, είναι πιο αυστηρή αγορά και θέλει 2 με 3 δραστικές. Καταλαβαίνετε ότι όταν γίνει ο έλεγχος σε αγγλικά σταφύλια με 5 δραστικές, είναι απορριπταία για την αγορά της Αγγλίας, αλλά επιτρέπεται στην αγορά της Γερμανίας. Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτό είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Έλεγχοι πραγματοποιούνται από το 2015 μέχρι και σήμερα. Και πραγματοποιούνται. Στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί. Η Διεύθυνση Γεωργίας κάνει έλεγχους σε όλα τα φορτία και από το λιμάνι του Ηρακλείου μαζί με το χημείο του κράτους και με τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, αλλά και μέσα στα ψυγεία των ίδιων των εξαγωγών, είτε αυτοί είναι συνεταιρισμοί είτε όχι, πάνε, μετράνε και την ορίμαση των φρούτων και αν είναι σωστά δηλαδή για να μπορεί ο καταναλωτής, αλλά και παίρνει και δείγματα που γίνονται αναλύσεις όσον αφορά η πολυματικότητα φυτοφαρμάκων. Μάλιστα. Κύριε Ορφανουδάκη, δεν ξέρω ποια προτροπή σε συναδέλφους σας να είναι ίσως πιο προσεκτικοί, να συνεχίσουν την στρατηγική που έχουν μέχρι και σήμερα υιοθετήσει, την τακτική. Η προτροπή είναι να παρακολουθούν τις ενημερώσεις από τα αρμόδια κρατικά όργανα για τις ουσίες οι οποίες επιτρέπονται, αλλά και για κάποιες που σιγά σιγά φεύγουν από την αγορά. Το επίπεδο, το επιστημονικό επίπεδο αυτή τη στιγμή των συνεργατών μας είναι πολύ υψηλό. Δηλαδή, οι γεωπόνοι στην Κρήτη έχουν μεγάλη εμπειρία, οπότε οι συμβουλές που μας δίνουν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι απλά μένει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να ενημερώνονται οι αγρότες μας, είτε από τους κρατικούς φορείς, είτε και από τις ομάδες παραγωγών, γιατί και εκεί γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά, και από τους συνεταιρισμούς. Και θεωρώ ότι κάθε χρόνος που περνά γινόμαστε καλύτεροι και ασφαλέστεροι τα προϊόντα μας για την αγορά. Μάλιστα. Εγώ κρατώ το γεγονός ότι όντως βρίσκεται σε έξαρση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το φαινόμενο των παράνομων φυτοφαρμάκων. Δεν μπορεί να μην αγγίξει τη χώρα μας, δεν μπορεί να μην αγγίξει την Κρήτη. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση όχι μόνο με την υπόλοιπη Ευρώπη, σαν Κρήτη και σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Σας είπα ότι στην αρχή της κουβέντας μας ότι στη Βόρεια Ελλάδα είναι το πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σήμερα, κύριε Παναγιωτόπουλε, τις παραγγελίες που έχουμε από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ πλέον να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στα φορτίο μας και όχι να γίνεται ολικός όπως γινόταν πριν από 10 χρόνια. Ναι. Έχει πιστεί ο καταναλωτής αλλά και ο έμπορος στο εξωτερικό, είτε αυτό λέγεται σούπερ μάρκετ, είτε λογιστική εταιρεία, είτε και λαχαναγορά, γιατί τα προϊόντα μας πάνε σε όλες τις κατηγορίες. Ναι. Ότι τα ελληνικά προϊόντα είναι ασφαλής αγροτικά προϊόντα και είναι αυτά που πρέπει να είναι στο ράφι. Λοιπόν, μία γρήγορη ατάκα. Κύριε Ορφανουδάκη, χθες 15 τόνοι παράνομης ντομάτας στην Αθήνα κατασχέθηκαν, σωστά? Όλη την περασμένη εβδομάδα. Από Αλβανία.
Σωστά. Και τις περασμένες μέρες ή την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα γρήγορο σχόλιο. Γρήγορο σχόλιο. Είναι φαινόμενα τα οποία ζητάμε να γίνονται έλεγχοι, να μην γίνονται έλεγχοι μόνο στα προϊόντα τα δικά μας, να γίνονται έλεγχοι παντού για να μπορέσουν να αποφευθούν τέτοιου είδους ενέργειες παράνομα εισαγόμενων προϊόντων τα οποία δεν γνωρίζουμε τι πολυματικότητες έχουν και πολλές φορές ελληνοποιούνται και φτάνουν στο ράφι του καταναλωτή ως ελληνικά. Κύριε Χιλετζάκη, ένας όσο ξέρει αυτή 15 τόνοι ντομάτας, 16 τόνοι ντομάτας μετέχουν ψεκαστεί. Είναι αυτό που φωνάζουμε ελληνοποίηση αγροτικών προϊόντων. Είναι ο μεγάλος προβληματισμός μας για να μην χάσουμε τις αγορές που έχουμε χτίσει τώρα και χρόνια με μεγάλη προσπάθεια και εμείς η παραγωγή αλλά και οι ίδιοι οι εξαγωγείς. Είναι αμαρτία να χαθούν, να φταίνουν οι ελληνοποίησεις των αγροτικών προϊόντων. Κύριε Χιλετζάκη, κύριε Ορφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε σήμερα στην Κρήτη TV. Κύριε Χιλετζάκη, βρεθήκατε στο Παραένα εδώ για να αντικαταστήσετε έναν καλεσμένο ο οποίος για λόγους ασθένειας δεν βρέθηκε σήμερα στο πλατό μας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρίες και κύριοι, καποδόλου ολοκληρώθηκε η εκπομπή Direct της Κρήτη TV. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.